Όπω φαίνεται, οι Πακιστανικέ Αρχέ αποφάσισαν να στηρίξουν την Ουκρανία στέλνοντα 10 αποστολέ πυρομαχικών συνολικό αριθμό 75.000 μονάδων, από ό,τι αναφέρεται σε αρκετά ανατολικά μέσα. Η παράδοση περιλάμβανε 122 mm πυρομαχικά και πυρομαχικά διαμετρήματος 155 mm που επέτρεψαν στην Ουκρανία να λάβει πολύ σημαντική στήριξη. Έχει ένα βίντεο που θα δείτε στο τέλος για όσους δεν πιστεύουν ότι έχει γίνει αυτό και λέω επέτρεψαν στήριξη σημαντική στην Ουκρανία γιατί φαίνεται αυτά να παρασκευάστηκαν Ιούνιο και Ιούλιο του τρέχοντος έτους 2022 δηλαδή. Βέβαια ο Πακιστανικός στρατός δεν θέλει να λάβει δημοσιότητα η αποστολή και έτσι η προμήθεια πυρομαχικών πραγματοποιήθηκε κατά μήκο μιας πολύ δύσκολης διαδρομής. Μεταφέρθηκαν μέσω χωρών που θα ακούσετε της Μέση Ανατολής και Αραβικών. Μέσω Ομάν, Σαουδικής Αραβίας, Αιγύπτου, Γερμανίας τελικά. Η τελική παράδοση πραγματοποιήθηκε από Βρετανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο σύμφωνα με στοιχεία που έχουν εξακριβωθεί προσγειώθηκε και από το εδάφος της Ουκρανίας. Το Ισλάμ δεν σχολιάζει όλα αυτά την προμήθεια των πυρομαχικών για Ουκρανία. Διότι τέτοιε ενέργειε θα μπορούσαν να επιδεινώσουν σοβαρά τι σχέσει μεταξύ Ρωσία και Πακιστάν. Πρόκειται για πυρομαχικά όμω σχεδιασμένα ειδικά για όπλα σοβιετική εποχής. Οι Ουκρανικέ δυνάμει είχαν έλλειψη σε αυτά. Άρα, ποιο του τα έδωσε. Τονίζουν ότι φαίνεται να παραδόθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες οβίδες. Μην ξεχνάμε ότι το Πακιστάν είναι και δεκάτη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο και φιλικοτάτη προς την Τουρκία. Στο βίντεο που θα δείτε αποδεικνύεται η προμήθεια πυρομαχικών για τα πυροβόλα M777. Πρόκειται για πυρομαχικά 155 mm, το είπαμε, που χρησιμοποιούν τώρα οι ένοπλες δυνάμεις Ουκρανίας σε τεράστιες ποσότητες. Για και κύριοι ενημέρωση, Κριμένες ειδήσει, εγγραφείτε, κοινοποιήστε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση τη εδώ. Ακολουθεί το βίντεο.